Θα ήθελα παρακαλώ την προσοχή σας. Είμαι ο Μάρκος Μιχνάκης και έρχομαι να σας παρουσιάσω μία ακόμα κριτική κατσούνα. Και αυτή τη φορά θα είναι κατσούνα από πριν, αλλά δεν ζορίστηκα καθόλου να την επιλέξω. Και για να δούμε τι σας έχω. Δείτε, ποια είναι τώρα πιο ψηλή, αυτή ή εγώ? Σύμφωνα με το μέτρο εγώ, αλλά φαίνεται αρκετά ψηλή. Κριτική κατσούνα σε ύψος 1,65. 1 μέτρο και 65 εκατοστά. Σκαλιστή, με λαιμό, πολύ ιδιαίτερο λαιμό και φυσικά σε κεφάλι, με κεφάλι φιδιού. Δείτε τι, πόσο εντυπωσιακή είναι το σκάλισμά της. Έτσι, νομίζω άξιζε τον κόπο. Και 1,65. Αν έχετε ήδη εντυπωσιαστεί, έχω και κάτι ακόμα να σας δείξω. Ταραν! Ταπ! Είναι πλεξούδα το κάτω μέρος. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναβγάλει κάτι τόσο εντυπωσιακό σε μία κατσούνα. Έχουμε και τελειογύρισμα και πολύ ωραίο σκαλιστό κεφάλι φιδιού, πολύ ωραία πλέξη, λεπτή-λεπτή, και είναι και από ξύλο πρίνου. Δεν θα τη δώσω σε όποιον. Νομίζω ότι αξίζει να πάει στα χέρια ενός συλλέκτη το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι για χρήση. Ας δούμε λίγο το βάρος της. Είναι 1 κιλό και 350 γραμμάρια. Τι δεν έχουμε δει? Δεν έχουμε δει λίγο τη διάμετρο της κατσούνας, όπου έρχεται και φτάνει στα 12 εκατοστά. Για να σας το δείξω κάπως καλύτερα. Μία κατσούνα που τα έχει όλα. Έχει πλεξούδα στο κάτω μέρος. Γίνεται κανονική κατσούνα και στο πάνω μέρος έχει σκαλιστό τελείωμα κεφάλι φιδιού με φυσικά γυρίσματα, έτσι. Δείτε τι εδώ. Δεν θα τη δώσω σε όποιον και όποιον. Και για να ξεκαθαρίσω, αυτός που θα την πάρει σίγουρα θα μου έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι. Από εδώ πάνω. Σας χαιρετώ. Και μην ξεχνάτε, κάνοντας εγγραφή μπορεί να προλάβετε την επόμενη φορά να αποκτήσετε κι εσείς μια τέτοια.